Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, για να δούμε τα θέματα τα οποία αφορούν την ενημέρωση του κυρίου Υπουργού για τα νέα πακέτα στήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι αυτή η μεγάλη εικόνα? Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε μια νέα καπιταλιστική κρίση που πλήττει συνολικά την παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία και που βεβαίως όχι μόνο πλήττει την παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία, αλλά φέρνει και αναδιατάξεις στην πυραμίδα. Η Κίνα βγαίνει από αυτή την κρίση, φαίνεται να βγαίνει πιο ισχυρή, ενώ χάνει θέση Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η πορεία ανακατάταξη στην πυραμίδα, στην παγκόσμια υπεριαλιστική πυραμίδα, οδηγεί σε όξυνση των ανταγωνισμών. Όξυνση των ανταγωνισμών και σε γεωστρατηγικό επίπεδο, αλλά και για τον έλεγχο των αγορών, των διαδρομών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Και ταυτόχρονα έχουμε τεράστια πακέτα στήριξης από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς των επιχειρηματικών ομίλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακοινώσει πακέτα 2,5-2-3 εκατομμύρια δολάρια για τις πολυεθνικές αμερικάνικες, εκείνα ένα περίπου 3 εκατομμύρια δολάριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται με ένα πακέτο συνολικά 2,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μαζί με τις, βεβαίως και έχουμε και το πακέτο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι αναδεικνύεται? Ότι η όξυνση των ανταγωνισμών βρίσκεται στο ίδιο το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το καταγράφει και ήδη η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι με διαφορετική μορφή και σε διαφορετικό βάθος θα χτυπήσει στις οικονομίες Ευρωπαϊκής Ένωσης η νέα καπιταλιστική κρίση. Και ιδιαίτερα θα είναι πιο ευάλωτες οι οικονομίες, όπως η ελληνική οικονομία, η οποία στηρίζεται στον τουρισμό, στις μεταφορές, γενικά στο εξωστρεφές περιβάλλον. Και από αυτή την άποψη θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η ανισομετρία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ήταν ήδη πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται και να ενισχύονται φυγόκεντρες τάσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη μεριά αναδεικνύεται ότι το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα διαδέχονταν τα μνημόνια είχε πολύ κοντά ποδάρια και το οποίο θα στηρίζονταν στην εξωστρέφεια, στον τουρισμό, στις μεταφορές, στην ενέργεια και στο οποίο συμφωνούσαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Όχι μόνο δεν θωρακίζει από την κρίση, αλλά μετατρέπεται σε ένα μοντέλο το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο στις κρίσεις. Βέβαια, υπήρξε ο προσωρινός συμβιβασμός Γερμανίας-Γαλλίας για το νέο πακέτο, για το νέο ταμείο της ανάκαμψης, ύψους 750 δισεκατομμύρια, το οποίο βεβαίως δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, όπως θέλουν κάποιοι να δείξουν. Και το λέμε αυτό γιατί από πάρα πολλούς και από τον κύριο Υπουργό ακούστηκε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι, τα 500 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, θα είναι επιδοτήσεις. Συγγνώμη, επιδοτήσεις δεν είναι και τα πολιετή δημοσιονομικά προγράμματα? Τα διάφορα ΕΣΠΑ, τα οποία έχουν δίνονται εδώ και δεκαετίες στις πιο ασθενείς οικονομίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, όχι σύγκληση δεν φέρανε, αντίθετα διόγκωσαν την ανισομετρία. Όχι θωράκις δεν φέραν του συστήματος από κρίσης. Η κρίση της προηγούμενης δεκαετίας είναι πολύ χαρακτηριστική στην Ελλάδα. Και βεβαίως κατέρευσε και το μύθο της απορρόφησης και της απορροφητικότητας. Από αυτή λοιπόν την άποψη, βεβαίως αυτός ο προσωρινός συμβιβασμός δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, μια και υπάρχουν αντιδράσεις από τα 4 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, το σύνολο αυτού των πακέτων καθορίζει και τον αντιδραστικό του χαρακτήρα. Γιατί, όπως σωστά είπε ο κύριος Υπουργός, δεν είναι το ύψος που καθορίζει ένα χαρακτήρα, αλλά που δίνονται οι πόροι. Σε ποιες κατευθύνεις δίνονται οι πόροι. Και εμείς αυτό ακριβώς λέμε. Ότι το ποιον εξυπηρετεί το πακέτο αυτό, το τεράστιο πακέτο στήριξης, η σκοπή αλλά και οι όροι εκταμείευσης αναδεικνύουν τον ταξικό αντιδραστικό χαρακτήρα. Γιατί στο ποιον πάνε τα χρήματα είναι ξεκάθαρο. Τα χρήματα πάνε για να καλύψει το επενδυτικό κενό, 1,5 τρισεκατομμυρίων
ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να καλύψουν τη μείωση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που υπολογίζεται από 750 δισεκατομμύρια έως 1,2 τρισεκατομμύρια. Απάντηση σε αυτό είναι, και βεβαίως η διάρθρωση φαίνεται, θα πάνε για την ψηφιακή οικονομία, την πράσινη οικονομία, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ ελάχιστα είναι αυτά τα οποία θα πάνε σε άλλους τομείς. Άρα δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα βγουν κερδισμένοι από το πακέτο αυτό θα είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και φαίνεται καθαρά το οξύμορο του σχήματος όταν συνολικά για το πακέτο για την υγεία είναι ύψους 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ένα πακέτο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το είπε και ο κύριος Υπουργός, ενώ για τη Γεωργία είναι 15 δισεκατομμύρια μόνο. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που στην Ελλάδα αντιστοιχούν 41 εκατομμύρια. Και βέβαια και κάποια ψίχουλα θα δοθούν για τη διαχείριση της ακραίας φτώχειας. Από εδώ αποκαλύπτεται και ο παρασιτικός χαρακτήρας και του πακέτου, αλλά και ιδιαίτερα των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες σώθηκαν την προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία της κρίσης, και τις έσωσαν οι εργαζόμενοι, τα φτωχαλαϊκά στρώματα, ζήτησαν νέα πακέτα την περίοδο της ανάπτυξης και τώρα ζητούν νέα πακέτα για να διαχειριστούν τη νέα κρίση. Και όλα αυτά ποιος τα πληρώνει? Αυτό προσπαθείτε να συσκοτήσετε. Προσπαθείτε να συσκοτήσετε ποιος πληρώνει αυτά τα πακέτα. Και τα πληρώνει ο λαός. Οι λαοί της Ευρώπης τα πληρώνουν αυτά τα πακέτα. Μέσα από την άμεση φορολογία τους ή από την έμεση φορολογία. Γιατί οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διάφορες πολυεθνικές που θα επιβληθούν θα μετακυλιθούν στους ίδιους τους λαούς. Όπως μετακυλίονται όλοι οι πόροι και τα τέλη. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό ότι θα έχουμε νέα φορολογική επιδρομή στα λαϊκά στρώματα για να μπορέσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι να κραποθούν αυτά τα πακέτα. Όμως δεν είναι μόνο το ποιος πληρώνει. Καλά, είναι και οι όροι και ολοκληρώνουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα, καταλαβαίνετε πολύ ναι, καλά. Αλλά θα ολοκληρώσω με δύο κουβέντες. Είναι η συνοδεία των μνημονίων διαρκείας για να δοθούν αυτά τα χρήματα. Και τα μνημόνια διαρκείας καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, που ελέγχει, εποπτεύει, δεσμεύει. Καθορίζονται από το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να το υλοποιήσουν. Καθορίζεται από το αναπτυξιακό σχεδιασμό του κάθε κράτης που πρέπει να τον εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι μεταρρυθμίσεις για ένα ακόμη πιο ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, για κατεδάφιση ό,τι έχει μείνει στα εργασιακά δικαιώματα και βεβαίως για επιτέξεις των ιδιωτικοποιήσεων και της απελευθέρωσης της αγοράς. Και το λέτε μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά στο πρόγραμμα το οποίο έχετε καταθέσει, το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων, ότι οι συμπληρωματικές δεσμεύσεις, σελίδα 3 της ενισχυμένης εποπτείας, Μάιος 2010, μιλάτε για βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος για την επιχειρηματική δραστηριότητα, βελτίωση και εξυγχρονισμός του πλαισίου για τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, άρα ακόμη μεγαλύτερη ελαστικοποίηση στην αγορά εργασίας, και ανάπτυξη ενός των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, άρα μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, χαλκεύονται βαριά δεσμά για τους λαούς και για τον ελληνικό λαό με αυτά τα πακέτα. Και η διώξη, βέβαια, δεν είναι η νέα Ευρώπη η οποία προσπαθεί να χτιστεί, μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα είναι ακόμη πιο αντιδραστική, ακόμη πιο αντιλαϊκή, αλλά υπάλληλοι των λαών για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές.